Δεν είχε περάσει ούτε μία ώρα από τη στιγμή που έκλεισαν οι πόρτε τη Συνόδου Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και ένα tweet από τον λογαριασμό του Πρωθυπουργού που απευθυνόταν στον Πρωθυπουργό τη Τουρκία, λίγο έλεψε να δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο. Στο tweet, με αφορμή την κατάρρευση του ρωσικού μαχητικού από την τουρκική αεροπορία, ο Αλέξη Τσίπρα έγραψε. Προ τον Πρωθυπουργό Νταβούτογλου. Ευτυχώ η πιλότη μα δεν είναι τόσο νευρική όσο οι σα απέναντι στου Ρώσου. Μέσω tweet απάντησε ο τα σχόλια για του πιλότους από τον Αλέξη Τσίπρα δεν συνάδουν με το πνεύμα τη ημέρα. Αλέξη, α εστιάσουμε στη θετική μα ατζέντα. Ο πρωθυπουργό, με συνεχόμενα tweets, είχε αναφερθεί και στα δισεκατομμύρια που δαπανώνται για τον εξοπλισμό τη χώρα. Είναι ανόητο και αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο. Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμού. Εσεί για να παραβιάζετε, εμεί για να σα αναχαιτίζουμε. Έχουμε τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα στον αέρα και από κάτω δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τους διακινητές που πνίγουν αθώους ανθρώπους. Λίγα λεπτά αργότερα τα επίμαχα Twitch σβήστηκαν από τον αγγλόφωνο λογαριασμό του Πρωθυπουργού, όχι όμως από τον ελληνικό. Γεγονός που δεν πέρασε παρατήρητο ούτε από τα διεθνή μέσα, ούτε από τους ξένους δημοσιογράφους. Απίστευτη σειρά Twitch από τον Τσίπρα στον Τούρκο Πρωθυπουργό. Περίεργο, τα Twitch διαγράφησαν. Όταν ο τσίπρα τρόλαρε τον Ταβούτογλου, δεν πρόκειται για μια από τις καλύτερες στιγμές στο Twitter. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ασυνήθιστη κίνηση να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα για να ασκήσει κριτική στον Αχμεταβούτογλου για τις ενέργειες της αεροπορίας της Τουρκίας πριν σβήσει τα tweets του. Ο Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε στον Τούρκο ομόλογο του μέσω Twitter, προκαλώντα την επίπληξη του ω απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για άγνοια του κυρίου Τσίπρα και ότι υποβαθμίζει σοβαρότητα θέματα εξωτερική πολιτική, ενώ κριτικοί άσκησαν και τα άλλα κόμματα. Δεν φτάνει που αποφάσισε να γράψει αυτά τα tweets, αλλά ακόμη χειρότερο είναι ότι τα έσβησε μόλι φώναξε ο Νταβούτογλου. Εξευτελισμός. Η διπλωματία του Twitter και τη Ατάκα δεν μπορεί να αποκαταστήσει την σοβαρή διπλωματία, δηλαδή τη διπλωματία που φέρνει αποτελέσματα. Πεδαριώδη και επικοινωνιακά αποτυχημένη απόπειρα του Πρωθυπουργού να τραβήξει λιγάκι την προσοχή. Η εξωτερική πολιτική δεν αποτελεί το φόρτε του κυρίου πρωθυπουργού. Στις παραβιάσεις στο Αιγαίο είχε αναφερθεί και ο ιχυργός εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρóφ όταν ἀποκάλυψε τί του είχε πει ο έλληνας ομολόγος του Νίκος Κοτζιάς. Να πومнюл я ему, кстати, о том, что турецкие самолёты в районе Эгейского моря заходят в воздушное пространство Греции в среднем полторы тысячи раз в год. И Греция Πηγέ από το Πεντάγωνο χαρακτηρίζουν αυθαίρετα τα όσα ισχυρίζονται οι Ρώσοι ότι σταμάτησαν οι παραβιάσει του εθνικού εναέριου χώρου από τα το τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο μετά την κατάρρευση του ρωσικού μαχητικού. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνα, μία μόλι ημέρα μετά το περιστατικό, σημειώθηκαν παραβιάσει και παραβάσει του εθνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε τέσσερι παραβιάσει στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Παρασκευή δύο παραβιάσει και δύο παραβάσει στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Για διπλωματική απρέπεια κάνουν λόγο τα τουρκικά μέσα. Μπορώ να σα πω ότι το χαρακτηρίζουν στα όρια τη διπλωματική απρέπεια. Ενώ δίνουν πιο πολύ έμφαση στο, <coughs> στο, Twitter του κ. Νταούτολ ότι πρέπει να παρεμένουμε στα θετικά.